Σας καλωσορίζουμε στην 33η Αντιπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ εδώ στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, στην πανέμορφη Χαλκιδική. Το σύνθημα και το περιεχόμενο της φετινής μας κατασκήνωσης. 25 χρόνια από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών, δίνει καθαρά το στίγμα της αντιπεριαλιστικής διεθνιστικής δράσης της οργάνωσής μας. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους συντρόφους μας από το μέτωπο νεολαίας του Κόμματος Εργασίας Αυστρίας, τις κολεκτίβες νέων κομμουνιστών από την Ισπανία, το μέτωπο κομμουνιστικής νεολαίας Ιταλίας, το κίνημα κομμουνιστικής νεολαίας από την Ολλανδία, την Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση Ρωσίας, Πολσεβίκη, την Κομμουνιστική Νεολαία Σουηδίας και την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Διαδηλώνουμε μαζί με τους συντρόφους μας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη οι λαοί της Ευρώπης, όλοι οι λαοί του κόσμου, να βαδίσουμε μαζί στον δρόμο του αγώνα, της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, αδικία, εκμετάλλευση για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Εδώ, από την ανταρτομάνα Χαλκιδική των ηρωικών αγώνων του ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΝ και της θρυλικής 20ης Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι νέοι κομμουνιστές μαθαίνουμε την ιστορία της περιοχής και όλης της χώρας. Τις ηρωικές σελίδες που έγραψε το κόμμα μας και νέα παιδιά σαν εμάς, παλεύοντας για το πιο όμορφο σκοπό. Αυτό το σκοπό που μου ασενέπνευσε όλους εμάς για να παλέψουμε μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Από τη Χαλκιδική του τουριστικού θαύματος, όπου κάθε καλοκαίρι χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι, παιδιά σαν και εμάς, δίνουν τη μάχη της επιβίωσης στο κάτεργο της καλοκαιρινής σεζόν, με τα 16ωρα να δίνουν και να παίρνουν, τη δουλειά κάτω από τον ήλιο, τη δουλειά χωρίς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Στα πανάκριβα πεντάστερα ξενοδοχεία, που είναι απλησίαστα για τους εργαζόμενους και τους νέους της χώρας μας, όπως και πολλά άλλα καταστήματα εστίασης, αλλά είναι προσιτά στους λίγους πλούσιους, κυρίως τουρίστες και στους tour operators, παίρνουμε το μάθημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη μέσα σε ένα άδικο καπιταλιστικό σύστημα. Ότι οι ανάγκες του εργαζόμενου για σταθερή μόνιμη δουλειά, για αυξήσεις σε μισθούς και συλλογικές συμβάσεις, για μείωση του εργάσιμου χρόνου και αύξηση του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου δεν πάνε μαζί με τα κέρδη των αφεντικών. Η ανάγκη του λαού για φθηνές ποιοτικές διακοπές, για πρόσβαση στη θάλασσα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη των ομίλων και τα επιχειρηματικά συμφέροντα για περισσότερα κέρδη. Από τη Χαλκιδική των μεταλλίων και του ηρωικού αγώνα των μεταλλορύκων, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την νεολαία και τους εργαζόμενους όλης της χώρας, όπως και ο αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ, όλοι οι μεγάλοι αγώνες του λαού μας που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και επικαιρότητα του συνθήματος «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» με το ΚΚΕ μπροστά και την ΚΝΕ ακόμα πιο γερή και μαζική. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της οργάνωσης μαθαίνουμε και πιάνουμε το νήμα που συνδέει τους αγώνες απέναντι στα εγκλήματα των υπεριαλιστών 25 χρόνια πριν, όταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δολοφόνησαν το λαό της Γιουγκοσλαβίας και διαμέλησαν τη γειτονική μας χώρα. Πιάνουμε το νήμα που μας συνδέει με τους σημερινούς αγώνες για την απευλογή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για καμιά αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, όλο την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, για να μην αλλάξουν οι συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα, για να μην φύγει κανένας φαντάρος έξω από αυτά, για να κλείσουν οι βάσεις και τα ευρωνατοϊκά στρατηγεία της χώρας μας. Μαθαίνουμε για την ηρωική δράση των κομμουνιστών και των λαών της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδας.
με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή, ώστε να καθυστερήσει τότε την επέμβαση, να καταδικάσει το έγκλημα, να εκφράσει την αλληλεγγύη στον κυκοσλάβικο λαό. Τιμούμε στην 33η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση τον σύντροφό μας Μίτσο Τσιάρα, πρώτο γραμματέα της παράνομης ΚΝΕ, την εποχή της δικτατορίας, με καταγωγή από τη Σικιά της Χαλκιδικής και πλούσια δράση στην περιοχή, με την τοποθέτηση αύριο το πρωί της τιμητικής πλακέτας για τον σύντροφό μας τον Πολύγυρο, όπου βρισκόταν έκλειστος το 1945 με 1946 στις τότε φυλακές Πολυγύρου. Μαθαίνουμε για την ιστορία της συντρόφισσάς μας Αγγελική Σωτήρη και το παράνομο τυπογραφείο της Προσπουδαστικής στην αυριανή πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως διδακτική για τα μέλη και τους φίλους του ΣΚΝΕ εκδήλωση με ομιλητή τον σύντροφο Δημήτρη Γκώτικα στις 7.30 ώρα στην κεντρική σκηνή της κατασκήνωσης. Προμηθευόμαστε την αντίστοιχη έκδοση που κυκλοφορεί για πρώτη φορά από τη σύγχρονη εποχή στο βιβλιοπωλείο της κατασκήνωσης. Έτσι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα από την κατασκήνωσή μας παίρνουμε μια ανάσταση λογικότητας, συντροφικότητας και αναψυχής μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο αλλεπάλληλων μαχών δίπλα στο κόμμα μας, το ΚΚΕ. Προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μάχες που έχουμε μπροστά μας με αγωνιστική αισιοδοξία και ανανεωμένους πολιτικούς δεσμούς, γιατί από τις προηγούμενες μάχες φτιάξαμε δεσμούς, συναντηθήκαμε με χιλιάδες νέους. Είναι στοίχημα να γίνουμε περισσότεροι το επόμενο διάστημα και αυτό θέλουμε ανοιχτά να το πούμε και να το διαδώσουμε μέσα από την κατασκήνωσή μας. Το δυνάμωμα της ΚΝΕ σε όλους τους χώρους νεολαίας θα σημάνει ξεσηκωμό, ακόμα πιο μαζικούς νεολαίστικους αγώνες, ακόμα περισσότερες αιστείες αντίστασης και συλλογικής διεκδίκησης παντού, ταυτόχρονα με κυραφέτηση από την κυρίαρχη αστική ιδεολογία, το βούρκο του αστικού πολιτικού συστήματος, το σάπιο τρόπο ζωής και τις αξίες του σημερινού συστήματος. Κάθε νέος και νέα που επιλέγει να οργανωθεί στην ΚΝΕ είναι μια αποτυχία του συστήματος να τον βάλει στο χέρι. Η οργάνωση πολλαπλασιάζει τη δύναμη και τις ικανότητες του καθένα. Πιο δυνατή ΚΝΕ, πιο δυνατή είναι οι νεανικοί αγώνες, δίπλα στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ρήξης και ανατροπής με τα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Όπως έλεγε και η θρηλυκή ΕΠΟΝ, πολεμάμε και τραγουδάμε, σύντροφοι. Γι' αυτό και άλλη μια φορά στην κατασκήνωση της ΚΝΕ, σε χωριστό στοιχείο της, αποτελεί το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τις όμορφες στιγμές με τραγούδι και χορό που μας χάρισαν χθες και θα μας χαρίσουν σήμερα και τις επόμενες μέρες όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην 33η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους μας από την ομάδα στισήματος που με πολλή δουλειά και μεράκι διαμόρφωσαν το χώρο για να κατασκηνώσουμε, να συναντηθούμε όλοι εμείς εδώ. Τους συντρόφους μας από την κομματική οργάνωση της Χαλκιδικής που καθημερινά μαγείρευαν και φρόντισαν για την τροφοδοσία της ομάδας της σήματος, που στήριξαν με κάθε τρόπο τη διοργάνωση της κατασκήνωσης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πανεπιστημιακή κατασκήνωση του ΑΠΙΘΙΤΑ και κυρίως το προσωπικό της, τους εργαζόμενους της, για τη συνεργασία που έχουμε αυτές τις μέρες και την προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν όρθιο ένα χώρο στο Λίδι, που η πολιτική της υποκριματοδότησης των πανεπιστημίων και της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης το σπρώχνει στην απαξίωση και την υποβάθμιση. Τέλος, να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε με ανοιχτή καρδιά τους μικρούς μας φίλους και φίλες του περιοδικού Κόκκινου Αερόστατου και τους ομαδάρχους τους, που με την παρουσία τους δίνουν ένα μήνυμα παιδικής ζωντάνιας και χαράς στην κατασκήνωση της ΚΝΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνεχίζουμε ακούραστα, μαχητικά, με πίστη στα ιδανικά και τους σκοπούς μας, για να φτιάξουμε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων, στον πόη των ανθρώπων,
το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Προσέχουμε το χώρο της κατασκήνωσης. Το διατηρούμε καθαρό. Προσέχουμε τους συντρόφους μας. Να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε και την Κυριακή το πρωί να διαδηλώσουμε μαχητικά χιλιάδες με τις κόκκινες σημαίες μας έξω από τον Ατοϊκό Στρατηγείο Πολέμου όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Με χαιρετισμό από τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και ομιλία από τον σύντροφο Θοδωρή Κωνσταντή, Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλά να περάσουμε!